Τελευταίο κομικό συμβούλιο, η αστυνομική σα θητεία παραδίδεται σε Ιτάλη, οι υπηρεσίε συνεχίζονται, τα έργα συνεχίζονται. Ναι, δεν είναι. Το ότι αλλάζει η δημοτική αρχή σημαίνει πολλά, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Υπό την έννοια ότι ο Δήμο λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί, πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί και πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τι υπηρεσίε του στου πολίτε έτσι όπω πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι κλείνει ένα κύκλο μια πενταετία λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι καταφέρουμε αυτά τα 5 χρόνια, και αυτό ίσως έχει μια σημασία από αυτή την εποχή, να διατηρήσουμε, αν θέλετε, ένα επίπεδο συζήτησης, διαλόγου, αντιπαράθεσης, ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής επιχειρημάτων, κόσμιο, δημοκρατικό, με σεβασμό τουλάχιστον τη μεριά μας, αλλά νομίζω και γενικότερα ο ένας τον άλλον. Θα έλεγα ότι προάγαμε το δημόσιο διάλογο και ποιοτικά, θα έλεγα, και ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να κρατήσουμε. Καθένας από τη θέση που κατέχει στον δημόσιο χώρο, κατά την άποψή μου, υποχρεούται να λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να προάγει το δημόσιο διάλογο, να διαμορφώνει μια άλλου είδους συνθήκη λειτουργίας των οργάνων. Καθότι η άποψή μου είναι ότι ο δημόσιος, ο άνθρωπος που κινείται δημόσια, πέρα από το τι πράττει και τα αποτελέσματα διαμορφώνει, διαμορφώνει τα πράγματα και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Νομίζω ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ μέρους όλων των παρατάξεων, άσχετα από τις πολιτικές απόψεις που ο καθένας έχει, επιδιώχθηκε να υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο διαλόγου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους συναδέλφους σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο καθένας συνέβαλε με τον τρόπο του, νομίζω, να αναβαθμιστεί η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Αντώνη τον Κύριν, ο οποίος κατά την άποψή μου λειτουργήσε εντελώς αξιοκρατικά, ισότιμα απέναντι σε όλες τις παρατάξεις και εκτιμώ ότι απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες όλων των συναδέλφων. Από εκεί και πέρα, την επόμενη εβδομάδα κιόλας, στην μεθεπόμενη εβδομάδα, έχουμε μια νέα κατάσταση, νέα πραγματικότητα. Ελπίζω αυτό το κλίμα να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό ο ένας να χτίζει πάνω στον άλλο, σε αυτό που έφτασε ο προηγούμενος. Να υπάρχει μια συνέχεια στα πράγματα, ο καθένας βάζοντας και τονίζοντας αυτό που έχει να τονίσει και να βάλει το πράγμα στα θέματα και να συνεχιστεί αυτό το επίπεδο του διαλόγου, να δημιουργηθεί, να καταθέτει ο καθένας τις ιδέες του, γιατί καλές ιδέες είναι πάντα η αρχή του να γίνουν και άλλα πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε, αποχαιρετώντας ουσιαστικά την αυτή που περνάει και τους συναδέλφους σας εδώ, αν σας ρωτάμε ποιο είναι το έργο που θεωρείτε πιο σημαντικό, που αφήνετε πίσω σας και ως παρακαταθήκη πιθανότατα στους κοζανίδες. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο έργο, θα μπορούσα να αναφέρω διάφορα έργα που έχουν δρομολογηθεί, παρεμβάσεις. Εγώ αυτό το οποίο πιστεύω ότι καταφέραμε ή προσπαθήσαμε, αν καταφέραμε ή όχι, ήταν κάτι που θα το κρίνει η ίδια ιστορία, είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Να λειτουργήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να παράξουμε ένα ιδιαίτερα θετικό υπόδειγμα λειτουργία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και ως Δημοτική Αρχή και ως πολιτικά πρόσωπα και ως αιρετοί και ως άνθρωποι που κινούμαστε στον δημόσιο χώρο και στο πώς λειτουργούμε συνολικά. Νομίζω ότι αυτό επιδιώξαμε να κάνουμε και νομίζω ότι το καταφέραμε κατά την κρίση μου πάντα και αυτό αποτελεί μια παρακαταθήκη. Τώρα από εκεί και πέρα πολλά πράγματα έχουν δρομολογηθεί, είτε σε επίπεδο έργων, είτε σε επίπεδο πρωτοβουλειών, είτε σε επίπεδο λειτουργία του Δήμου Κοζάνης. Και εμείς εδώ θα είμαστε να προκληθούμε ως αντιπολίτευση πλέον το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε.